Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στην Πάτμο και στην συνάδελφο, την Σμαράγδα την Μουλιάτη, για να μάθουμε τα νεότερα από το νησί. Καλησπέρα, Σμαράγδα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, Τέρη, καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολλές πίτες τον τελευταίο καιρό. Εχθές τελείωσαν, νομίζω. Έγινε και η τελευταία του Συλλόγου Χωριανών Όσιος Χριστόδουλος. Τελειώσαμε από αυτά, αλλά ξεκινάνε οι χωριοσπερίδες τώρα και θα έχουμε πολύ υλικό για τις επόμενες ανταποκρίσεις μας. Μάλιστα. Σήμερα θα αναφερθώ στην απόφαση του Δημάρχου Λευτέρη Πέντε να προσλάβει και έναν τρίτο ειδικό σύμβουλο, την κυρία Ελισάβετ Πετσατώδη, η οποία είναι διπλωματούχος της Σχολής Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, και με αυτήν την ειδική σύμβουλο ο Δήμαρχός μας έχει ήδη καλύψει και τις τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων που δικαιούται σύμφωνα με τον νόμο. Έχει προσλάβει μία δικηγόρο, έναν με αρμοδιότητα σε δημοσιονομικά και οικονομικά θέματα και αυτή που προανέφερα. Τώρα, οι Οσάνο ειδικοί συνεργάτες θα ασκούν καθήκοντα επιτελικά, δεν θα έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες και θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, τον οποίο βεβαίως θα βοηθούν κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Θα παρέχουν μόνο συμβουλές και θα διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι έχουμε απαιτήσεις πλέον μετά και από αυτό, με τους τρεις συμβούλους, απαιτήσεις οι οποίες βεβαίως θα πρέπει να τις δείχνουμε κιόλας στη νέα Δημοτική Αρχή, και περιμένουμε βεβαίως τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο να πάει καλύτερα από τις προηγούμενες. Τώρα, η Πάτμος τις τελευταίες μέρες έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση σε δύο τουριστικές, τουριστικές βεβαίως πρέπει να τις ονομάσουμε, εκθέσεις. Η μία είναι η Χορέκα, όπου παρουσίασε την γαστρονομία της και συγκεκριμένα το πρωινό της Πάτμου μεταξύ 7 και 10 Φεβρουαρίου, δηλαδή μέχρι χθες. Και 6 με 9 έγινε στις Βρυξέλλες μια εξαιρετική έκθεση τουριστική, όπου εκεί η Πάτμος συμμετείχε από τα Δωδεκάνησα μαζί με τη Ρόδο. Ήταν η Ρόδος και η Πάτμος. Μάλιστα. Φυσικά σε αυτή την έκθεση συμμετείχαν και άλλα νησιά, άλλες περιοχές της Ελλάδος, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εκπρόσωπος της Πάτμου ήταν ο κύριος Γιάννης Παντάλης, ο οποίος είναι δικηγόρος και μένει στις Βρυξέλλες, γιατί ανήκει σε μια ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου ως συνήγορος, και κάθε χρόνο με την παρουσία του εκεί και με την εκπροσώπησή του προωθεί το νησί μας. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Παντάλης, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των επισκεπτών του Βελγίου που πέρασαν από την έκθεση αυτή. Και φυσικά τα αποτελέσματα τα περιμένουμε βέβαια, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει εδώ να σημειώσω ότι η Πάτμος είναι αδελφοποιημένη με Δήμο, με το Ότεργκεμ του Βελγίου. Mm-hmm. Και κάθε χρόνο πραγματικά έρχονται γκρουπ, τα οποία βεβαίως βάσει της αδελφοποίησης αυτής έρχονται στο νησί μας, αλλά πιστεύω και από τις εκθέσεις που γίνονται τα τελευταία 3 χρόνια θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη προσέλευση των επισκεπτών από το Βέλγιο και τις Βρυξέλλες. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα, Σμαράγδα. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Αυτά λοιπόν από την Πάτμο και την συνάδελφο την Σμαράγδα Μουλιάτη. Πάμε τώρα από την Πάτμο στην Κάλυμνο. Πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με τα προβλήματα των πολιτών, κυρίως με αποκαταστάσεις, αν θέλετε, διαφόρων λαμπτήρων σε διάφορους οικισμούς. Να ακούσουμε τον κύριο Μικέ Ζηρούνη. Μιλάει για αποκαταστάσεις που έγιναν τον Δήμο Καλυμνίου σε συνόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στο Βαθύ, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε προγραμματίσει σε κάποια σημεία μέσα στον ιστό της πόλης, μαζί με τη Γεωπόνο και φυσικά κάτω από την εντολή του αντιδήμαρχου του κ. Ζωήδη, να καθαρίσουμε κάποια σημεία τα οποία είναι παράσιτα, είναι εγκαταλελειμμένα χρόνια κτλ. Είναι παρτέρια, είναι διάφορα πράγματα, τέλος πάντων, που
ακολουθούμε. Καταγράφουμε τα προβλήματα και τα ακολουθούμε. Χθες βρεθήκαμε, προχθές μάλλον, βρεθήκαμε στο Βαθύ. Έγινε live σε πραγματικό χρόνο. Πήγαμε το βράδυ, είδαμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο Βαθύ, στο φωτισμό. Καταγράφησαν και την επόμενη μέρα αντικαταστάθηκαν 14 βλάβες σε κεντρικά σημεία του Βαθέως. Φτάσαμε μέχρι τη Ρίνα, το κεντρικό, και μέχρι πάνω τον Πλάτανο. Στον Πλάτανο αλλάξαμε επίσης άλλες 2-3 λάμπες, φωτίστηκε και η περιοχή. Έχουν μείνει ακόμα 27 σημεία σε όλο το Βαθύ, μέχρι πάνω τα Στημένια, τα οποία τις επόμενες μέρες θα αποκαταστήσουμε. Καταγράψαμε τα προβλήματα που έχει η παραλιακή ζώνη της Δρίνας, που είναι περίπου 21 λάμπες καμένες και βλάβες μαζί με τους λαπτήρες, τις οποίες έχουμε προχωρήσει την προμήθεια για να πάμε να αποκατασταθεί και εκείνο το σημείο. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο πιο μέσα που έτσι είναι χαρακτηριστικό του Βαθέως, που είναι εκεί που είναι τα ψαράκια, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένη και λαιλατημένη όλη η εγκατάσταση. Και ο πίνακας και τα λοιπά, ακόμα είχαν πέσει και οι στήλοι. Και εκεί έχουμε κάνει προμήθεια τις επόμενες μέρες, μάλλον από εβδομάδες, δηλαδή έτσι, Δευτέρα, Τρίτη, θα βρεθούμε ξανά στο Βαθύ να τελειώσουμε το έργο που έχουμε ξεκινήσει, για να αποκατασταθεί όλος ο φωτισμός στο χώρο του Βαθύ. Επίσης, ήταν μαζί μας και το Πράσινο, το οποίο καθάρισε και κλάδεψε στην περιοχή, στο γήπεδο πάνω, κάποια σημεία. Και καθαρίσαμε και κλαδέψαμε. Και στον Πλάτανο έγινε μια καθαριότητα. Στόχος μας είναι να βάλουμε και έναν άνθρωπο τις επόμενους 2 μήνες να είναι μόνιμα εκεί πέρα, ούτως ώστε και να καθαρίζει, να έχει την ευθύνη της καθαριότητας, αλλά και να έχει και σε πραγματικό χρόνο τα παράπονα ή τις υποδείξεις των πολιτών εκεί να μεταφέρεται στην υπηρεσία, ούτως ώστε γρήγορα να προγραμματίζεται η αποκατάσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρισκόμαστε επίσης στο Ναυτικό Μουσείο, στην Ναυτική μας σχολή. Είναι το τμήμα φωτισμού. Κατόπιν εντολής του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου θα γίνει πλήρης αποκατάσταση στο φωτισμό σε εκείνο το σημείο. Υπάρχουν 4 μεγάλα φώτα γύρω-γύρω, τα οποία είναι σβηστά για χρόνια. Υπάρχει μια πέργολα από κάτω που και αυτό ήταν σπασμένα και λαιλατημένα τα σημεία. Θα φωτιστεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα. Και προχωράμε τον προγραμματισμό κάθε μέρα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολλά σημεία. Υπάρχει και ένα συνεργείο αυτή τη στιγμή που καθαρίζει από ταξιάρχη τους δρόμους μέχρι και πηγαίνει προς τα πηγάδια. Και συνεχίζω. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, εκπροσωπώντας την υπηρεσία και τον αντιδήμαρχο, στο προσωπικό, το οποίο καταβάλει υπό αντίξωες συνθήκες, υπό βροχή, υπό κρύο, καταβάλει τεράστιες προσπάθειες. Έχουμε ενεργοποιήσει όλο το προσωπικό του Δήμου για να λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Δίνουν 100% του αυτού που μπορούν και τους αξίζει να ευχαριστώ. Έτσι, να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη στο έργο τους και έργο σας. Λοιπόν, αυτά για την καθημερινότητα και τις παρεμβάσεις από τον Δήμο Καλλιμνίου. Τώρα πάμε λίγο στα πολιτιστικά, με αφορμή την παρουσία στο αναγνωστήριο ΕΜΟΥΣΕ των Καλλιμνιακών Χρονικών, του νέου τόμου δηλαδή, από την φιλόλογο και επίτιμη πρόεδρο, την κυρία Μαρία Ζαΐρη. Παρουσιάζουμε σήμερα τον 22ο τόμο των Καλλιμνιακών Χρονικών. Σε σειρά έκδοσης είναι 43η. Γιατί εκτός από τα χρονικά είναι και οι αυτοτελείς εκδόσεις, που αυτές είναι 21. Και όλοι εμείς στην Κάλυμνο που παρακολουθούμε κάπου 40 χρόνια τώρα το αναγνωστήριο από την πρώτη έκδοση το 1980 μέχρι σήμερα, καταλαβαίνουμε πως πρόκειται για σπουδαίο επίτευγμα. Όταν το ξεκινήσαμε την εκδοτική προσπάθεια, η τοπική μας ιστορία, η αρχαιολογία, η λαογραφία, η κοινωνική δομή της Καλλίμνου ήταν σκορπισμένες σε διάφορα βιβλία γενικού ενδιαφέροντος ή και σε ατομικές συλλογές, ανέκδοτες πολλές φορές. Στους πρώτους τόμους των χρονικών που θυμάμαι, έμπαιναν κατά προτίμηση αδημοσίευτες εργασίες που κατέγραφαν και πράγματα που τώρα θεωρούνται γνωστά, όπως τα υπάρχοντα σωματεία, τα ιδρύματα, οι μονές κλπ. Και φυσικά επιστημονικές εργασίες έγκριτων επιστημόνων. Για τις εκδόσεις πάντα αναζητούνταν χρήματα, με κύριο χορηγό το Δήμο και την Ομαρχία και φυσικά τα όποια έσοδα από τις συνδρομές. Δεν είχε καθιερωθεί ο θεσμός των ιδιωτών χορηγών και πέρασαν και οικονομικές κρίσεις κατά καιρούς που δυσκόλευαν τα πράγματα.
Όμως η εκδοτική δραστηριότητα πάντα έβρισκε διεξόδους. Και έτσι, χάρη σε αυτά τα βιβλία, η Κάλυμνος έχει αναδειχθεί και προσφέρεται για μελέτη όχι μόνο στον απλό αναγνώστη, αλλά και σε κάθε επιστήμονα του παρόντος και του μέλλοντος με την ψηφιοποίηση των τόμων. Τα νέα μας καλλιτεχνικά χρονικά, τα οποία βλέπετε, εκδόθηκαν με την γενναιόδορη χορηγία των ξενοδοχείων Έλενα της οικογένειας Γεωργίου Ντόβελου, προς τον οποίο ήδη και ο πρόεδρος έχει εκφράσει τις ευχαριστίες, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που στηρίζει το αναγνωστήριο. Ευχαριστίες που εκφράζονται επίσης προς όλους εκείνους που στάθηκαν σταθερά δίπλα σε αυτή την ευγενή προσπάθεια. Στους τόμους αναφέρονται κάθε φορά. Ο καινούργιος τόμος έχει 574 σελίδες. Έχει εκτυπωθεί στις εκδόσεις Παπαζήσης και στην καλέσθητη εμφάνισή του συνέβαλαν οι εξής. Ο Στάθης Κλίνης με φωτογραφία σε εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, σηματοδοτεί τέλεντος μπροστά και πίσω ο Βαθύς και άλλες. Ο Γιάννης Χιλάς με φωτογραφίες από το αρχείο του. Η ηλεκτρονική επεξεργασία έγινε από τον Παναγιώτη Πετράκη, η επιμέλεια της εκτύπωσης από τις εκδόσεις Παπαζήσης. Όπου χρειάζεται, οι εργασίες έχουν φωτογραφίες και είναι πολλές και κατατοπιστικές, αν και όχι και πολύ ευκρινείς, και σχεδιαγράμματα που φρόντισαν τη συγγραφή των εργασιών. Ως προς το περιεχόμενο, που εντελώς επιγραμματικά παρουσιάζουμε, ο τόμος είναι χωρισμένος στις εξής ενότητες: αρχαιολογία, ιστορία, λαογραφία, λογοτεχνία, εκπαίδευση, ένα αφιέρωμα με τίτλο 100 χρόνια από το θάνατο του Νικολάου Γουβάλη, μελετήματα, σωματεία, βιβλιοκρισία, η τριετία που πέρασε, αυτή που έφυγαν. Και μόνο από τις ενότητες, κάπου 11, καταλαβαίνουμε τον πλούτο και το ενδιαφέρον του τόμου. Μετά τον πρόλογο, μπαίνουμε στην πρώτη ενότητα, αυτή της αρχαιολογίας. Εδώ η κυρία Μαρία Αριστίδη Χαλκίδη, αρχαιολόγος, έχει την εργασία «Ανασκαφή αποθέτει από την περιοχή του Χριστού της Ιερουσαλήμ στην Κάλυμνο», που είναι και η μοναδική της ενότητας. Αποθέτης είναι κάτι σαν σκάμα, μέγιστου πλάτους 80 εκατοστών και βάθους 1,90, μέσα στο οποίο τοποθετούσαν αγάλματα ολόκληρα ή θράψματα αγαλμάτων και άλλων αρχαίων, προσφύλαξη, καλυμμένα με καθαρό χώμα. Πρόκειται για μελέτη περιστατωμένη και τεκμηριωμένη με παρουσίαση των ευρημάτων τοποθετηρίου. Ενότητα ιστορία. Στην ενότητα αυτή, πρώτη είναι η εργασία του κυρίου Δανίλη Αντωνίου Ζεργού, τέως Λυκειάρχη, με τίτλο «Μια βιογραφία του αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Σακελαρίου Ζεργού και ο λόγος του σχολάρχη Νικολάου Νομικού Καλαβρού εις τα εγγένεια της Νικηφορίου Ελληνικής Σχολής». Πρόκειται για το γνωστό μας Νικηφόρο Ζεργό που δόρισε το Νικηφόριο. Η βιογραφία είναι από το παλαιό περιοδικό του Συλλόγου Μικρασιατών Ανατολή που λεγόταν Ξενοφάνης και μας ήταν άγνωστη. Ακολουθούν από τον ίδιο τον κύριο τον Δανίλη Ζεργό δύο κηρύγματα, φοιτητική εργασία του αρχιμανδρίτη Νικηφόρου Ζεργού στη Θεολογική Σχολή της Χάρτης. Εδώ φαίνεται η βαθιά θεολογική μόρφωση και ο πλούτος της γλώσσας που χειρίζεται άριστα ο αρχιμανδρίτης Ζεργός. Τα κείμενα είναι του 1876. Επόμενη εργασία είναι αυτή του κυρίου Νικήτα Σιέγου Καραφυλάκη, πρώην σχολικού συμβούλου, με τίτλο «Ορθοδοξία, παράδοση και παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας». Λοιπόν, είναι πράγματι μια εξαιρετική δουλειά αυτή των καλλιτεχνικών χρονικών. Όλοι αυτοί οι τόμοι είναι ένα πολύτιμο στοιχείο όταν το διαθέτει κανείς στην βιβλιοθήκη του. Λοιπόν, σε κάποιες τελευταίες ειδήσεις, εννοώ τελευταίες ως προς την χρονική διάρκεια, όχι ως προς την σημαντική, αν θέλετε, τοποθέτησή τους. Καταρχήν, έτοιμα για αστυνομική φρούρηση ζήτησε ο Δήμαρχος της Ρόδου, υπέβαλε μάλλον ή αιτήθηκε ο Δήμαρχος της Ρόδου, ο κ. Αντώνης Καμπουράκης. Υποστηρίζεται ότι έχει δεχθεί φρασιστικές επιθέσεις, απειλές κτλ. Και θεωρείται ότι θα είναι χρήσιμο έτσι, να έχει μια αστυνομική φρούρηση. Το ίδιο είχε αιτηθεί στο παρελθόν και ο Στάθης Κουσουνάς, ο πρώην δήμαρχος της Ρόδου.
Ο Φώτης Χατζηδιάκος δεν είχε αιτηθεί αυτού του αιτήματος. Λοιπόν, επίσης, σε ό,τι είχε να κάνει με τις γραμμές, λέγαμε για τις αεροπορικές γραμμές, τις άγονες όπως λέγονται, είναι 12 οι γραμμές, μεταξύ αυτών έχουμε το Λέρος Αθήνα, μάλλον Αθήνα Λέρος, το Αθήνα Στυπάλια, το Αθήνα Κάλυμνος, επίσης έχουμε το Ρόδος Κάρπαθος Κάσος και το Ρόδος Καστελόριζο. Η διαδικασία για τις αεροπορικές εταιρείες που πρέπει να καταθέσουν προσφορές ουσιαστικά καταλήγει στις 30 του Μάρτη. Και είναι, αν θέλετε, το ύψος όλων αυτών των άγωνων γραμμών φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μέχρι στιγμής 4 εταιρείες που ενδεχομένως να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, δηλαδή η Aegean, Olympic, Astra και η Ελληνέρ. Μέχρι στιγμής, αυτό βλέπουμε. Λοιπόν, επίσης, σε ό,τι για να κάνει με τα υπόλοιπα θέματα, είναι κυρίως αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τους φίλους και γείτονες Τούρκους. Το λέω διότι αυτή είναι η αλήθεια. Νέα προκλητική δήλωση από τον ΑΚΑΡ για την αποστατικοποίηση των νήσων, σε ποια περίοδο δηλαδή, έτσι, από τον ΑΚΑΡ. Επίσης, η αναφορά ότι αγόρασαν ένα τρίτο γεωτρύπανο οι Τούρκοι. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από την Τουρκία, το οποίο θα δραστηριοποιηθεί στη λεγόμενη γραμμή ΑΟΣ Λιβύη Τουρκίας. Θα τα δούμε όλα αυτά μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και αυτό το οποίο συνέβη κατά τη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου δηλαδή, ότι τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν τα νησιά είναι θέματα υγείας, μπήκαν και κάποια τυπικά θέματα κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης, υπήρξε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικό με τον κύριο Θοδωρικάκο, όσο για να κάνει με τους πρώην εργαζομένους της ΔΕΙΑΗ δηλαδή και τους δύο Αρχαγγέλου, αναφέρομαι στην ΔΕΙΑΡ, στους 57, να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις, αλλά διαβεβαιώσεις μόνο μένουν και δεν ξέρω κατά πόσον έχει την πρόθεση η κυβέρνηση να βρει λύση στο ζήτημα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά μπροστά μας. Είναι μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Από εμάς, ραντεβού και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Καλή εβδομάδα. Και να κλείσουμε μια είδηση τώρα που αντιμετωπίστηκε το θέμα. Να σας πω ότι είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο συνέβη σε κάποια παιδιά σε μια πεθύμενη δρομή των παιδιών του Βενετοκλείου στην Πράγα. Κάποια παιδιά είχαν μια τροφική δηλητηρίαση. Τελικώς όλα καλά από ό,τι διαφαίνεται. Ταξιδεύουν προς την Ρόδο και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Αλλά είναι αυτά τα οποία καμιά φορά συμβαίνουν στις εκδρομές. Ελπίζω να μην τους χάλασε την εκδρομή των παιδιών. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.